Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που μελετά και ερμηνεύει τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ο ανεκτήμητος πλούτος των νοημάτων τους. Η Αγία Γραφή, πηγή πίστεως και ελπίδος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ειρηναίος Λαυτσής. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής «Ερμηνεία αλλά και γνωριμία» των βιβλίων της Παλαιάς Διαδίκης, χαίρατε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας παρουσιάσαμε τον βιβλίο των Κριτών και είπαμε πως οι Κριτές ήταν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ και κυρίως είχαν νομική εξουσία αλλά θα λέγαμε και σήμερα διοικητική στρατιωτική. Το επόμενο λοιπόν βιβλίο είναι το βιβλίο της Ρουθ και σε αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της Ρουθ θα αφιερώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Το όνομα του αυτό το έχει λάβει από το πρόσωπο της πρωταγωνίστριάς του, της Ρουθ, της Μοαβίτισσας Νύφης, του Βιθλεμίτη Ελιμέλεχ, την ιστορία της οποίας διηγείται. Στην ελληνική βίβλο, δηλαδή στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, κατατάσσεται στα λεγόμενα ιστορικά βιβλία, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλιο κατατάσσεται σε μία άλλη ομάδα βιβλίων τα λεγόμενα αγιόγραφα. Ας δούμε λοιπόν τώρα το βιβλίο της Ρουθ που μας διηγείται μία ιστορία η οποία συνέβη κατά την εποχή των Κρητών. Και ας προσπαθήσουμε αρχικά να δούμε τα μέρη του βιβλίου. Οι έξι πρώτοι στίχοι αποτελούν την εισαγωγή του έργου. Σε αυτήν ο συγγραφέας μας διηγείται για την οικογένεια του Βιθλεεμίτη Ελιμέλεχ, η οποία λόγω λοιμού ευρέθη στη Μουάβ. Εκεί ο πατέρας Ελιμέλεχ απέθανε. Οι δύο γη του, και χελεών, αφού νυμφεύθηκαν γυναίκες από τη Μωάβ, την Ρούθ και την Ορφά, πέθαναν κι αυτοί χωρίς να αφήσουν απογόνους. Η χείρα Νοεμίν, η γυναίκα δηλαδή του Ελιμέλεχ, μετά από τα γεγονότα αυτά, μετά δηλαδή από τον θάνατο του άντρα της και των παιδιών της, αποφάσισε να επιστρέψει στο Ισραήλ. Στον δρόμο της επιστροφής την ακολούθησαν οι δύο νύφες της, η Ορφά και η Ρούθ. Η σκηνή αυτή της επιστροφής των χειρών στον Ισραήλ είναι η πρώτη μεγάλη σκηνή του βιβλίου και είναι πολύ σημαντική. Ο Νοεμίν, κατανοώντας πόσο δύσκολο ήταν για τις δύο νύμφες της να αφήσουν τον τόπο τους και να την ακολουθήσουν στη Βηθλεέμ, τις παρότρινε να την αφήσουν μόνη και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους για να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους. Και η Μέν Ορφά, παρά τον αρχικό της δισταγμό, άκουσε τη συμβουλή της και επέστρεψε στους δικούς της. Η δε Ρουθ της δήλωσε με όρκο ότι δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ και ότι θα της χωρίσει μόνον ο θάνατος. Μετά από αυτά οι δύο γυναίκες βάδισαν μέχρι την Βιθλεέμ. Στην έκπληξη των γυναικών της πόλεως για την επιστροφή της Νοεμίν, η θλιμμένη χείρα φανέρωσε τη δυστυχία της, αποδίδοντας τα κακά που τη βρήκαν σε χτύπημα του Θεού, ο οποίος φανέρωσε την αμαρτία της. Οι δύο χείρε έφτασαν στην Βιθλέμ την εποχή του θερισμού του Κρυθαριού. Έτσι η Ρούθ πήρε την άδεια από την Νοεμίν να πάει στους αγρούς να μαζέψει στάχια και κατά θεία έτυχε να πάει στον αγρό του Βοός, ενός πλούσιου συγγενή του Ελιμέλεχ. Η δεύτερη μεγάλη σκηνή του έργου, το δεύτερο μέρος δηλαδή, περιγράφει τη συνάντηση της Ρουθ με τον Βοός. Όταν ο πλούσιος αυτός Ισραηλίτης πήγε στον αγρό του να δει την πορεία των εργασιών του θερισμού, πρόσεξε ότι μία ξένη γυναίκα μάζευε στάχια μαζί με τις εργάτριές του και ρώτησε τον επιστάτη των θεριστών ποια είναι. Όταν έμαθε την ταυτότητά της, έχοντας εκτιμήσει την πράξη της να μείνει πιστή στην πεθερά της Νοεμίν, έσπευσε να τη ζητήσει να μείνει στον αγρό του μέχρι το τέλος του θερισμού και έδωσε εντολή στους εργάτες του να μην την ενοχλήσουν καθόλου. Έδειξε δε ιδιαίτερη φροντίδα για αυτήν δίδοντάς την από το φαγητό των εργατών του. Η Ρούθ επέστρεψε στην Νοεμίν με μεγάλη ποσότητα κριθαριού και διηγήθηκε όσα τη συνέβησαν. Η Νοεμίν τότε ευχήθηκε στο Θεό για τον άνθρωπο, για την βοήθεια που τους προσέφερε, και άρχισε να διαβλέπει σε αυτό το γεγονός την πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία τους. Η καλή συμπεριφορά του Βοός ήταν μία σοβαρή ένδειξη για την πολύ πυρή Νοεμίν ότι αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν να τελέσει λεβιρατικό γάμο με την Ρουθ και θα αναλύσουμε αργότερα τι είναι ο λεβυρατικός γάμος, αφενός μεν να αποκατασταθεί η νύφη τη, αφετέρου δε να γεννηθεί από τον γάμο αυτό κάποιος απόγονος αντί των νεκρών ιών τη. Έτσι συμβούλευσε την Ρούθ να συναντήσει μυστικά τον Βοός τη νύχτα στο Αλώνι, όταν αυτός θα ήταν μόνος και να του ζητήσει να την νυφευθεί κάτι το οποίο και έγινε. Η σκηνή αυτή της συναντήσεως της Ρουθ με τον Βοός του Αλώνη είναι μία πολύ τολμηρή σκηνή στην οποία όμως ο συγγραφέας υποδεικνύει δια πολλών ότι οι δύο πρωταγωνιστές δεν έπραξαν τίποτα μεμπτό. Ο Βοός επένεσε την Ρουθ για το ότι ενδιαφέρθηκε για την διαφύλαξη του ονόματος του ανδρός της, αλλά την ενημέρωσε ότι υπάρχει άλλος στενότερο συγγενής, ο οποίος προηγείται έναντι αυτού στην εκτέλεση του καθήκοντος του λεβιρατικού γάμου. Τη ορκίστηκε όμως ότι, εάν ο άλλος συγγενής παρετηθεί των δικαιωμάτων του, τότε αυτός θα επιτελέσει το καθήκον του αυτό πριν ξημερώθη, η Ρουθ επέστρεψε στην πεθερά της, στην οποία διηγήθηκε όσα συνέβησαν. Η λύση αυτού του προβλήματος που είχε ο Βός ήλθε την ίδια μέρα όπως φαίνεται στη συνέχεια του κειμένου. Ο Βός μόλις ξημέρωσε ανέβηκε στην πύλη της πόλεως. Εκεί συζήτησε το θέμα με τον στενό συγγενή, παρουσία δέκα πρεσβυτέρων της πόλεως και του λαού της, αρχίζοντας από το θέμα της εξαγοράς του αγρού της Νοεμίν. Ο συγγενής αυτός, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, στην αρχή δέχθηκε να επιτελέσει το συγγενικό του καθήκον. Όταν όμως έμαθε ότι πρέπει να νυμφευθεί και την Ρουθ, άλλαξε στάση και αρνήθηκε την ανάληψη της συγγενικής του υποχρεώσεως παραδίδοντας τα προνόμια του στον Βοζ. Αυτός δε δήλωσε πλέον με επισημότητα ενώπιον όλων ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή και ότι θα νυμφευθεί τη Ρουθ δεχόμενος τις ευχές των κατοίκων. Το αποτέλεσμα του γάμου αυτού ήταν η επιβίωση της γενεάς του Ελιμέλεχ η Ρουθ γέννησε έναν ιό, τον οποίο ανέλαβε ως τροφός η Νοεμίν. Το παιδί αυτό ονομάστηκε Οβίδ. Αυτός ήταν ο πατέρας του Ιεσέ, ο οποίος με την σειρά του ήταν ο πατέρας του Δαβίδ του Βασιλέως. Το βιβλίο τελειώνει με μία γενεαλογία του Δαβίδ από τον Φαρέσ. Δεν γνωρίζουμε πότε και από ποιον γράφτηκε το βιβλίο της Ρουθ. Όπως και τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και αυτό δεν έχει ούτε χρονολογία συγγραφής, ούτε το όνομα του συγγραφέως του. Κατά την πιθανότερη εκδοχή όμως, αυτό είναι ένα αρκετά μεταγενέστερο βιβλίο, το οποίο έγραψε ένας άγνωστος συγγραφέας κατά τον έκτο π.Χ. αιώνα. Είναι δε αυτό ένα αριστούργημα της Ισραηλιτικής διηγηματογραφίας. Η ιστορία εκτιλήσεται σε ένα αγροτικό περιβάλλον, όπου όλα κυλούν με ήρεμο τρόπο. Δεν υπάρχουν άγριες σκηνέ ή πρόσωπα τα οποία ενεργούν με κακότητα, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα επτά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι ενεργούν με ευγένεια και καλοσύνη. Οι πιο σημαντικές σκηνέ είναι εκτενέστερες, ενώ οι υποδεέστερες είναι συντομότερες. Ο συγγραφέας ζωντανεύει τους χαρακτήρες του μέσα από τον διάλογο, ο οποίος ορισμένες φορές είναι εκτενής, αλλά όχι κουραστικός μέσα από αυτόν σκιαγραφεί τους πρωταγωνιστές του και μεταδίδει στους αναγνώστες του τα μηνύματά του. Το ίδιο επιτυγχάνει και με την αντιπαράθεση των χαρακτήρων. Η αρετή της Ρουθ τονίζεται περισσότερο από την πράξη της Ορφά να εγκαταλείψει δηλαδή την πεθερά της, την Νοεμήν. Ομοίως, η καλοσύνη και η γενεοδορία του Βοόζ τονίζεται από την άρνηση του στενού συγγενούς να εκτελέσει το συγγενικό του καθήκον. Η πλοκή του έργου είναι θαυμάσια. Παρουσιάζει τα πάντα να εκτιλήσονται κατά φυσική και λογική ακολουθία, διατηρώντας όμως την αγωνία και το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι το τέλος, οπότε και έρχεται η λύση του προβλήματος. Το υπερφυσικό στοιχείο απουσιάζει, δεν γίνεται αναφορά σε κάποιο θαύμα ή σε κάποιον προφήτη, παρά την δυνατή και όρημη πίστη των πρωταγωνιστών στο Θεό και στην πρόνοιά Του. Όλα πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο, κατά την βιβλική όμως αντίληψη, κατά την οποία η φύση όλη υπόκειται στον έλεγχο του Θεού. Οι πρωταγωνιστές του έργου, η Ρουθ, ο Βοός και οι Νοεμίν παρουσιάζονται από τον συγγραφέα ως εξαιρετικοί άνθρωποι. Άνθρωποι πίστεως και ευθύνης, καλοσύνης και αρετής. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάζουν το προσωπικό του συμφέρον, αλλά το καλό των αγαπητών τους προσώπων. Η Ρουθ είναι η πιστή σύζυγος και νύφη, η οποία δεν εγκαταλείπει την πεθερά της μετά τον θάνατο του άντρα της και η οποία ενδιαφέρεται να δώσει έναν απόγονο στον νεκρό σύζυγό της δια του λεβιρατικού γάμου. Ο Βοός είναι ο αγαθός, φιλότιμος και γενεόδωρος Ισραηλίτης, ο οποίος εκτιμά την αρετή, ξέρει να την ανταμείβει και δεν διστάζει να παραβλέψει το προσωπικό του συμφέρον, για την εκτέλεση της γενικής του υποχρεώσεως. Η Νοεμίν είναι η πιστή Ισραηλίτισσα, η οποία αναγνωρίζει ότι όλα στην αρχή προέρχονται από τον Θεό, μένει πιστή κατά τον καιρό της δοκιμασίας και ενδιαφέρεται για το καλό των υφών τη περισσότερο από ότι για το καλό των παιδιών της. Αυτά τα πρόσωπα με την αρετή τους, παρουσιάζονται ως πρότυπα για μίμηση προς τους αναγνώστες του έργου. Ο κάθε Ισραηλίτης καλείται να ακολουθήσει το παράδειγμά τους, βάζοντας το προσωπικό του συμφέρον σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο καλό των άλλων και μάλιστα των συγγενικών και οικογενειακών του προσώπων. Φαίνεται λοιπόν όπως υποθέτει ο μακαριστός καθηγητής Βέλλας, ότι ο συγγραφέας του βιβλίου γράφει το παρόν έργο για να ενισχύσει τους δεσμούς της οικογενείας σε καιρούς κατά τους οποίους πιθανώς θα είχε επέλθει χαλάρωσή τους. Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία του συγγραφέως είναι το πνεύμα παγκοσμιότητος το οποίο έχει. Δεν έχει το στενό εθνικιστικό πνεύμα των Ιουδαίων της εποχής αλλά μία ευρή αντίληψη για τον Θεό και τους λαούς, όπως φαίνεται ακριβώς από το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια του έργου είναι μία μοαβίτισα, η Ρούθ. Ομοιάζει δε σε αυτό με τον συγγραφέα του βιβλίου του προφήτου Ιωνά. Όλα τα έθνη είναι δεκτά από τον Θεό, εάν τηρούν τις εντολές του, επί του προκειμένου το νόμο της συνειδήσεώς τους, όπως εδώ η Ρουθ, η οποία δεν εγκατέλειψε την χαροκαμένη πεθερά της. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο βλέπουμε στο παρόν κείμενο, είναι η υψηλή περιγάμου αντίληψη, στα πλαίσια βέβαια της παλαιοδιαθηκικής σκέψεως. Η Ρουθ θέλει να παντρευτεί τον Βοόζ, όχι από μία σαρκική διάθεση, αλλά για να αναστήσει έναν απόγονο για τον νεκρό άνδρα της. Ο Μίος και ο Βοός δέχεται να νυφευθεί την Ρουθ επειδή θέλει να ανταποκριθεί στο συγγενικό του αυτό χρέος. Η στάση δε αυτή των δύο προσώπων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία μηχανική εφαρμογή νομικών διατάξεων, ήταν ελεύθερη επιλογή και των δύο και μάλιστα προήλθε από την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη που έτρεφαν ο ένας προς τον άλλο, συναισθήματα τα οποία καλλιεργήθηκαν κατά το διάστημα του θερισμού. Οι πράξεις θυσίας δεν μένουν χωρίς καρπούς. Έτσι και στην περίπτωσή μας από τέτοιους ανθρώπους δεν ήταν δυνατόν παρά να προέλθει κάτι πολύ σπουδαίο. Και αυτό το σπουδαίο ήταν ο βασιλεύς Δαβίδ, ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στην Ισραηλιτική ιστορία. Ασφαλώς, αυτό είναι το καλύτερο τελείωμα για το βιβλίο της Ρούθ ή εκ των πραγμάτων απόδειξη για το πού οδηγούν τέτοιες πράξεις αρετής. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι το γεγονός αυτό δεν είναι ιστορικό, αλλά ότι είναι εφεύρημα του συγγραφέως του έργου. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει, διότι δεν θα τολμούσε ο συγγραφέας να παρουσιάσει την προμήτορα του Δαβίδ ως Μουαβίτισσα, αφού όπως ξέρουμε στα μεταγενέστερα χρόνια οι Μωαβίτες με τους Ισραηλίτες ήταν εχθροί. Εάν αυτό λοιπόν δεν ήταν αληθινό, δεν θα τολμούσε κανένας να μιλήσει έτσι για την γιαγιά του δυνατού βασιλέα Δαβίδ. Ας περάσουμε αγαπητή μου τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να δούμε και να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο. <Ρι> Υπότιτλοι AUTHORWAVE επιστρέφουμε από το μουσικό μας διάλειμμα στη ροή του δεύτερου μέρους της σημερινής μας παρουσίασης των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και της σημερινής εκπομπής μας που είναι αφιερωμένη στο βιβλίο της Ρουθ. Ας λοιπόν για να μπούμε μέσα στο πνεύμα του βιβλίου διαβάσουμε τον πρόλογο και τους πρώτους στίχους. Κατά την εποχή των Κρητών έπεσε λοιμό στη χώρα και ένας άνθρωπος από την Βιθλεέμ του Ιούδα πήγε να μείνει ως πάρικος, προσωρινά δηλαδή, στην χώρα της Μουαβ, αυτός και η γυναίκα του και οι δύο ιοί του. Το όνομα του άνδρα ήταν Ελιμέλεχ, το όνομα της γυναίκας του Νοεμίν και το όνομα των δυο γιών του Μααλών και Χελεών. Αυτοί ήταν Ευραθέοι από την Βιθλεέμ του Ιούδα. Έφτασαν δε στην χώρα της Μουάβ και ζούσαν εκεί. Αλλά απέθανε ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Νοεμίν, και έμεινε αυτοί και οι δύο ιοί της, οι οποίοι πήραν γυναίκες Μουαβίτισες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ και κατοίκησαν εκεί περίπου δέκα χρόνια. Απέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλόν και ο Χελεόν και απέμεινε η γυναίκα μόνη, χωρίς τον άνδρα και τα δύο παιδιά της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι δύο νύφες της για να φύγουν από την χώρα της Μουάβ, διότι στην χώρα της Μουάβ που βρίσκονταν, άκουσε ότι ο Κύριος επισκέφθηκε τον λαό του, δίνοντας του Φαίνεται λοιπόν από την πρώτη στιγμή, όπου δίνει τα πρόσωπα και τα στοιχεία, ότι μιλάμε για μια ξενιτεμένη Ισραηλιτική οικογένεια με τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο παιδιά, που μια φοβερή δοκιμασία έρχεται στη ζωή τους, χάνεται ο σύζυγος, χάνονται τα παιδιά και τότε η νοεμήν μόνη της προσπαθεί να συνεχίσει την ζωή της. Είναι ξένη, σε ξένο τόπο, χωρίς κανένα στήριγμα, χωρίς καμιά βοήθεια. Στη δυσκολία της αυτή η νοεμήν με βεβαιότητα νοσταλγεί την πατρίδα της, την Βιθλεέμ από που είχε ξεκινήσει και παντρεύτηκε τον Ελιμέλεχ. Μάλιστα έμαθε ότι εκεί τα πράγματα ήταν καλά. Ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του και του έδωσε άρτους. Πρώτα, όταν είχε πέσει λοιμό στη χώρα, οι κάτοικοί της το είχαν θεωρήσει αυτό σε εγκατάλειψη του Θεού προς την Βιθλεέμ. Τώρα όμως η εφημερία γύρισε στην Βιθλέμ και αυτό σημαίνει για την Νοεμίν ότι ο Κύριος είναι και πάλι ενεργά παρόν μεταξύ του λαού του. Εάν τα πράγματα στην πατρίδα της πήγαιναν καλά, αυτή δεν είχε λόγο να μείνει μόνη της στα ξένα. Εκεί, στον τόπο της, είχε συγγενείς, γνώριζε τους ανθρώπους τα ήθη και τα έθιμά τους μπορούσε να λατρεύσει ελεύθερα το Θεό της. Αντιθέτως στη Μωάβ, εκτός από τις νύφες της, δεν είχε κάποιον άλλον δικό της άνθρωπο και όλα της ήταν ξένα. Πράγματι δύσκολη η ξενιτιά, ιδίω μάλιστα για μια χείρα. Επίσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ελιμέλεξ στην πατρίδα του είχε στην κατοχή του ένα μικρό κομμάτι γης. Αυτό για την πτωχή πλέον χείρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, η Νοεμίν αποφασίζει να εγκαταλείψει την Μωάβ και να πάρει τις νύφες της και να επιστρέψει στην πατρίδα. Οι τρεις λοιπόν χείρες πήραν το δρόμο προς την Βιθλεέμ. Τι να συναντούσαν εκεί, καμία δεν ήξερε. Και για μέν την Νοεμίν τα πράγματα ήταν καλύτερα, γιατί είχε τους συγγενείς της. Για τις δύο μοαβίτισες νύφες όμως δεν θα συνέβαινε το ίδιο. Αυτές δεν γνώριζαν τον τόπο και τους ανθρώπους ούτε τις συνήθειές τους. Ό,τι ίσχυε για την Νοεμίν στην χώρα της Μωάβ, το ίδιο θα ίσχυε για τις δύο νέες κοπέλες στην χώρα του Ισραήλ. Αυτή η έννοια θα πρέπει να κατέτρωγε την ψυχή της Νοεμίν κατά την οδηπορία – Καλά εκείνη. Ήταν ηλικιωμένη και θα μπορούσε να ζήσει χωρίς πολλές απαιτήσει από την ζωή, με την βοήθεια μόνο των συγγενών της. Αλλά τι θα γινόταν οι δύο κοπέλες, νεαρές κοπέλες, η Όρφα και η Ρούθ. Αυτές από αγάπη προς αυτήν την ακολούθησαν στον δρόμο της επιστροφής, χωρίς ούτε μία στιγμή να εκφράσουν κάποια δυσαρέσκεια αλλά ποιο θα ήταν το μέλλον τους. Σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, θα μπορούσαν μέσω του λεγόμενου λεβιρατικού γάμου να παντρευτούν κάποιο συγγενή του Νοεμίν και να αναστήσουν με αυτόν τον τρόπο παιδιά χάριν των νεκρών συζύγων τους. Αλλά η Νοεμίν δεν είχε άλλα παιδιά πώς λοιπόν θα τακτοποιούνταν οι δύο νέες χείρες. Βέβαια, στο Ισραήλ ίσως να υπήρχαν και άλλοι συγγενείς, αλλά η Νοεμίνη είχε χάσει από καιρό την επαφή και δεν μπορούσε να ελπίζει στη βοήθεια κανενός. Πρέπει να υποθέσουμε ότι οι παρόμοιες σκέψεις θα υπήρχαν και στις ψυχές των νέων κοριτσιών. Καμία όμως δεν ήθελε να εγκαταλείψει την πεθερά της και είναι αυτό απορία άξιο. Μοαβίτισες γυναίκες έδειξαν τόσο μεγάλη πιστότητα και αγάπη στην αλλοεθνή πεθερά τους. Η Νοεμήν όμως ένιωσε υπεύθυνη για το μέλλον των δύο κοριτσιών και αποφάσισε να λύσει πρώτη την σιωπή τη απαλάσοντας τις νύφες της από τις υποχρεώσεις. «Φύγετε» τη είπε κάποια στιγμή, ίσως προτού να περάσουν τα σύνορα Μουάβ και Ισραήλ. Γυρίστε κάθε μια στο σπίτι της μητέρας σας και ας σας ελεήσει ο Κύριος όπως κάνατε κι εσείς με αυτού που πέθαναν και με μένα. Ας δώσει ο Κύριος να βρείτε ανάπαυση κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της και άρχισε να τις αποχαιρετά καταφυλώντας. Οι δύο κοπέλες άστησαν από τον λόγο αυτό της Νοεμίν και άρχισαν μαζί με την πεθερά τους να κλαίνε δυνατά. Ήρθε λοιπόν η ώρα να χωρίσουν. Αλλά πώς μπορούσαν να αφήσουν μόνη της την πεθερά τους, την οποία όπως φαίνεται αγαπούσαν πολύ. Η Νοεμίν όμως τα είχε σκεφτεί όρημα τα πράγματα. Δεν είπε το λόγο αυτό με προχειρότητα, αλλά τον εννοούσε και γι' αυτό άρχισε τώρα να λέει τα επιχειρήματά της, προκειμένου να πείσει τις νύφες της να γυρίσουν πίσω. «Μήπως υπάρχουν ακόμη ή στην γυλιά μου για να τους πάρετε ως άνδρες», τους είπε. «Γέρασα και δεν μπορώ να έχω άνδρα. Αλλά κι αν έλεγα ότι μπορώ ακόμη να παντρευτώ και να γεννήσω ιούς, μήπως θα τους περιμένετε μέχρι να γίνουν άνδρες». Τα επιχειρήματα πολύ δυνατά. Πράγματι, οι κοπέλες δεν είχαν τίποτα να περιμένουν. Αυτή ήταν η φωνή της λογικής. Η ορφά, η μία νύφη, ζήγησε καλά τα λόγια της πεθαράς της και αποφάσισε να φύγει. Φίλησε την Νοεμίν και μετά έφυγε για να γυρίσει στους δικούς της. Ο συγγραφέας δεν κάνει κανένα αρνητικό σχόλιο για τη στάση της ορφά. Η συμπεριφορά της ήταν φυσική και ανθρώπινη. Η Ρουθ όμως, όπως λέει το κείμενο, προσκολήθηκε στην πεθερά της και δεν έφυγε. Η Νοεμίν, παρόλα αυτά, προσπάθησε για άλλη μια φορά να μεταπίσει την ύφη της να γυρίσει στο σπίτι της. Και η απάντηση που πήρε ήταν «Όπου πεθάνεις, θα πεθάνω και θα ταφώ εκεί». Οι λόγοι αυτοί δηλώνουν μια πλήρη αφοσίωση της νύφης Ρουθ στην πεθερά Νοεμίν. Θεούς, πατρίδα, οικογένεια θα τα άφηνε όλα χάρη της πεθεράς της. Ακόμη και στον τάφο, έλεγε, θα πάει μαζί της. Έτσι λοιπόν, άρχισαν την πορεία τους και βάδισαν μέχρι την Βιθλέμ. Όταν οι δύο χείρες έφτασαν στη Βιθλέμ, θορυβήθηκε, η πόλη από την άφηξή τους. Οι γυναίκες έλεγαν μεταξύ τους, «Είναι πράγματι αυτή η Νοεμίν» αλλά η χαροκαμένη χείρα απάντησε με θλίψη, «Μη με καλείτε Νοεμίν», δηλαδή «Μη με καλείτε Ευχαρίστηση», αυτό σήμαινε το όνομά της. «Καλέστε με Πικρή, γιατί ο Παντοδύναμος με πίκρανε πολύ». Εγώ έφυγα γεμάτη και ο Κύριος με έκανε να επιστρέψω άδεια. Ο Κύριος μαρτύρησε εναντίον μου και ο Παντοδύναμος με κατέθλιψε. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι λόγοι απιστίας. Η Νοεμήν πιστεύει στο Θεό και τον αγαπά. Επειδή όμως δεν μπορεί να ερμηνεύσει αλλιώς οι συμφορές που την βρήκαν, της αποδίδει στην αμαρτωλότητά της και εκεί σταματάει. Συνεχίζοντα Συνεχίζοντας το κείμενο, θα θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά στον λεβιρατικό γάμο. Στον αρχαίο Ισραήλ υπήρχε από τα πολύ παλαιά αρχαία χρόνια ένας πολύ σημαντικός νόμος ο νόμος του αγχιστεύοντος, του Γκοέλ, όπως λέγοντας τα εβραϊκά. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο αυτό, κάθε Ισραηλίτης ήταν υποχρεωμένος να τον βοηθήσει ο αγχιστεύον, δηλαδή ο στενότερος συγγενής του εάν ευρίσκονταν σε μεγάλη ανάγκη. Αυτός ήταν γενικά ο νόμος. Πού τώρα συνίστατο η βοήθεια. Πρώτον, τι έλεγε ο νόμος. Μπορούσε να του εξαγοράσει την πατρική του κληρονομιά σε περίπτωση οικονομικής του δυσχέρειας. Δεύτερον, να τον απελευθερώσει εάν έπεφτε στη δουλεία. Και τρίτον, να γεννήσει παιδιά για αυτόν εάν κάποιος πέθαινε άτεκνος. Αυτός είναι ο λεγόμενος λεβιρατικός γάμος. Αλλά και κάτι άλλο που επιτρέπει ο νόμος ήταν, όπως είδαμε και σε άλλη περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης, να εκδικηθεί για το θάνατο του ανθρώπου του, εάν εκείνος έπεφτε θύμα φόνου. Στην περίπτωση λοιπόν την παρούσα, ο μάλλον, ο άντρα της Ρουθ, είχε πεθάνει χωρίς να αφήσει απογόνους. Ο αδελφός του, Χελεόν, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει όσο αγχιστεύον, είχε πεθάνει και αυτός. Επομένως τώρα έπρεπε να βρεθεί ένας συγγενής του νεκρού Ελιμέλεχ, του πατρός των δύο αδελφών προκειμένου να συνεχίσει την γενεά των τεθνεώτων. Η Νοεμίν πίστευε ότι ο Βοός ήταν ο ανχιστέβων του Ελιμέλεχ και βλέποντας την καλή μεταχείριση την οποία είχε δείξει προς την Ρουθ είχε την πεποίθηση ότι δεν θα αρνηθεί να εκτελέσει το χρέος του να νυμφευθεί την Ρουθ και να της δώσει απογόνους. Έτσι οργάνωσε ένα σχέδιο για να επιτύχει τον σκοπό της. Σκοπός της δεν ήταν μόνο η διάσωση της γενεάς του άνδρα της, αλλά η αποκατάσταση της Ρουθ, η οποία τόσο της είχε συμπαρασταθεί. Αυτήν τη στιγμή η Νοεμίν επίχε την θέση της μητέρας της Ρουθ και αισθανόταν υπεύθυνη για το μέλλον και την ευτυχία της. Γι' αυτό και συζήτησε το θέμα μαζί της, ανακοινώνοντας το σχέδιό της σε αυτήν. Ο Βοός ήταν ένα γνωστός αυτούς άτομο. Δεν ήταν μόνο ένας γνωστός από παλιά, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίον είχαν στην παρούσα χρονική στιγμή μία πολύ καλή επαφή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, η Ρουθ είχε συναναστραφεί μαζί του και οι δύο είχαν γνωρίσει αρκετά και είχαν εκτιμήσει ο ένας τον χαρακτήρα του άλλου. Έτσι τα πράγματα ήταν όριμα. Αυτήν τη νύχτα ο Βοζ θα λύχνιζε το κρυθάρι στο αλώνι μόνος του. Ήταν λοιπόν η κατάλληλη ευκαιρία για την Ρουθ να τον πλησιάσει και να του ζητήσει να τελέσει το χρέος του λεβιρατικού γάμου η Νοεμίν, έμπειρη και πολυμήχανη γυναίκα καθώς ήταν, έδωσε στην Ρουθ τις κατάλληλες οδηγίες για την συνάντηση αυτή. Λούσου, αλείψου με αρώματα, βάλε τα καλά σου ενδύματα και κατέβα στο αλόνι και να μην εμφανιστεί σε αυτόν μέχρι να φάει και να πιει. Έπρεπε να δημιουργήσει δηλαδή την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου αυτός να δώσει ευκολότερα τη συγκατάθεσή τους στο αίτημά τη. Η Μωαβίτισσα Ανέα έπρεπε να ντυθεί κατάλληλα για την περίπταση και να περιμένει μέχρι ότου ο Βός έλθει σε ευχάριστη ψυχική διάθεση. Μετά όλα θα ήταν εύκολα. Η Ρουθ δεν φέρνει καμία αντίρρηση στις συμβουλές της Νοεμίν και βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της. Πετυχαίνει λοιπόν να γίνει ο Βοός ο Αγχιστεύς, ο στενός δηλαδή συγγενής, ο οποίος είχε υποχρέωση να δώσει ένα απόγονο στο νεκρό συγγενού του Ελιμέλεχ. Η πράξη αυτή της Ρουθ ήταν μία πράξη μεγάλης αρετής. Ο βοό μόλις άκουσε τα λόγια της Ρουθ, ξέσπασε σε μία ευλογία προς τον Θεό και αμέσως έπλεξε το εγκόμιο της νέας. Όμως, η Νοεμίν είχε κάνει ένα λάθος στους, υπολογισ... στους υπολογισμούς της. Ο βοό ήταν βεβαίως ένας από τους πιο στενούς συγγενείς του Ελιμέλεχ, αλλά υπήρχε και άλλος ο οποίος ήταν στενότερος συγγενής από αυτόν και ο οποίος τώρα κατά τον νόμο είχε προτεραιότητα έναντι του Βοός για να νυμφευθεί την Ρουθ. Αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να ανησύχησε την Ρουθ, αλλά ο Βοός ήταν αρκετά καθυστυχαστικός. Έτσι λοιπόν ο Βοός ζήτησε τη Ρουθ να μείνει μέχρι αργά το βράδυ και το πρωί τη υποσχέθηκε ότι θα συζητήσει το θέμα με το συγγενή Το πρωί η Ρουθ σηκώθηκε πριν να φωτίσει καλά-καλά. Δεν ήταν καλό να γίνει φανερό ότι τη νύχτα πλησίασε μία γυναίκα των Βόζ. Εάν μάλιστα τελικώς δεν εμφευόταν τη νεαρή αβίτης ο Βόζ, υπήρχε ένας λόγος παραπάνω για να μην καταλάβει κανείς τι έγινε τη νύχτα εκείνη. Η Νοεμίν ασφαλώς δεν θα περίμενε έτσι την εξέλιξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά όμως ήταν σίγουρη ότι ο Βοός θα έβρισκε τη λύση και το έκανε. Πρωί πρωί ανέβηκε στην πύλη της πόλεως, βρήκε το συγγενή του, φώναξε δέκα άνδρες και τους πρεσβυτέρους για να έχει μάρτυρες και ανέλησε την υπόθεσή του. Προκαλεί εντύπωση εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας του βιβλίου δεν αναφέρει καθόλου το όνομα του συγγενή αυτού που είχε ο Ελιμέλεχ. Ίσως αυτό να μην είχε διατηρηθεί στη μνήμη των ανθρώπων κατά τα μετέπειτα χρόνια. Ίσως όμως και το κάνει ο συγγραφέας για να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μόνο στο πρόσωπο του Βοός. Ο βόό λοιπόν ενημερώνει τους ανθρώπους, ρυθμίζει το ζήτημα και επιστρέφει στην Νοεμίν για να μεταφέρει τα ευχάριστα νέα που είχε ότι αυτός τελικά θα παντρευόταν την Ρούθ. Ας περάσουμε αγαπητοί μου σε ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας από το μουσικό διάλειμμα στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή μας ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης των βιβλίων της και ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο βιβλίο της Ρουθ καταλαβαίνουμε πως η ιστορία της Ρουθ του βιβλίου φτάνει στο τέλος της. Ο Βοός νυμφεύθηκε την Μωαβή της Ανύμφη της Νοεμίν και ο Κύριος έκανε να γεννηθεί από τον γάμο αυτό ένα αγόρι. Οι γυναίκες της Βιθλεέμ που άλλοτε είχαν δει την Νοεμή να επιστρέφει θλιμμένη από την χώρα της Μουάβ, τώρα την συγχαίρουν για το νέο παιδί που της χάρισε ο Κύριος μέσω της Ρουθ και του Βοός και δοξολογούν τον Θεό για αυτό. Πράγματι, ήταν αυτή μία θαυμαστή πράξη του Θεού, ο οποίος πέρα από κάθε προσδοκία βοήθησε την γενιά του Ελιμέλεχ να μην χαθεί, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει στον Ισραήλ. Αυτήν ακριβώς την έννοια έχει και η φράση στο τέλος που λέει «Και έστεσαι εις επιστρέφοντα ψυχήν». Ο νέος αυτός γόνος ήταν αντί των ιών που απέθαναν και με αυτόν θα συνέχιζε να ζει, η γενιά του Ελιμέλεχ. Επίσης, το παιδί αυτό θα ήταν το στήριγμα της Νοεμίν στα γυρατιά της. Αυτό θα την φρόντιζε σε αυτή τη δύσκολη ηλικία, θα της ήταν παρηγοριά, γιατί ήταν το παιδί της αγαπημένης της νύφης, η οποία αποδείχθηκε για αυτήν καλύτερη και από 7 παιδιά, όπως παραστατικά αναφέρει ο στίχος η Νοεμίν πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και έγινε τροφός του. Και οι γυναίκες ονόμασαν το παιδί Οβίδ, που σημαίνει δουλεύον, επειδή αυτό θα φρόντιζε για τα γερατιά της Νοεμίν. Ήταν δε το παιδί αυτό ο πατέρας του Ιεσέ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Δαβίδ, του βασιλέως. Η πίστη, και η αφοσίωση της Ρουθ, η γενεοδορία, το φιλότιμο και η αγαθότητα του Βοζ, οι θερμές ευχές των καλοσυνάτων βιθλεεμιτών ανδρών και γυναικών έφεραν το αποτέλεσμά τους. Η Ρουθ έγινε η πρόγονος ενός λαμπρού βασιλιά του Δαβίδ και όλης της δυναστείας του, αλλά και η πρόγονος του πιο μεγάλου Βασιλέως, του Βασιλεύοντος των Βασιλευόντων, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας, που ήταν αφιερωμένη στο 7ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που καταγράφεται και αναφέρεται ως ρουθ και παρουσιάζει την ιστορία τριών γυναικών και την επιστροφή τους μέσα από μια άσχημη συγκυρία, της χειρίας δηλαδή, από την γη Μωάβ στην Βιθλεέμ, αλλά θέλοντας πρώτον ο συγγραφέας να διδάξει την αξία της οικογένειας στους Ισραηλίτες, αλλά κυρίως την αγάπη, την θυσία και την ευλογία που μπορούν να φέρουν όταν η αγάπη και η θυσία βιώνονται υπηρετώντας τα πρόσωπα των ανθρώπων όπως έκανε η Ρουθ για την πεθερά της. Μέχρι την επόμενη εκπομπή και το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού Ευχόμαστε ο Χριστός να μας ευλογεί όλους. Παλαιά Διαθήκη Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που μελετά και ερμηνεύει τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Μουσική τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και ο ανεκτήμητος πλούτος των νοημάτων τους. Η Αγία Γραφή, πηγή πίστεως και ελπίδος. Μουσική Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Πατέρας Ειρηναίος Λαυτσής.